La Brigada Calimera somos un grupo de 9 personas que hemos estado aquí este mes para conocer de primera mano cómo está la situación social de Grecia, conocer las organizaciones y los movimientos sociales y establecer vínculos de colaboración, tejer red. Brigada Καλημέρα, είμαστε μια ομάδα 9 ατόμων. Βρισκόμαστε στην Αθήνα εδώ και ένα μήνα για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα, να γνωρίσουμε τις οργανώσεις και τα κοινωνικά κινήματα και να χτίσουμε δεσμούς συνεργασίας, να χτίσουμε αυτό που λέμε ένα δίκτυο ανθρώπων. Hablar de la Europa Fortaleza no es nada nuevo para nosotras en España, que somos la frontera sur con el continente africano. Το να μιλήσουμε για την Ευρώπη Φρούριο δεν είναι κάτι καινούριο για εμάς, που στον Νότο συνορεύουμε με την Αφρικανική Ήπειρο. El gobierno español lleva años enfrentando la llegada de personas en pateras que cruzan en embarcaciones muy precarias los 14 kilómetros del Estrecho de Gibraltar. Y además conserva dos lugares muy controvertidos en el terreno del norte de Marruecos, Ceuta y Melilla. Η ισπανική κυβέρνηση εδώ και χρόνια βλέπει ανθρώπους να φτάνουν στις ακτές της με σαπιοκάραβα, σε άθλιες συνθήκες, 14 χιλιόμετρα από τα στενά του Γιβραλτάρ και επίσης ελέγχει δύο περιοχές πολύ κρίσιμες στην περιοχή βόρεια του Μαρόκο, τη Θέουτα και τη Μελίλια. Desgraciadamente, la política de fronteras de España nunca ha sido de acogida o de integración, sino principalmente de expulsión y rechazo. Ceuta y Melilla son dos ciudades que sirven como ejemplo de lo que ahora son las islas griegas, Lampedusa y, en cierta manera, todo el sur de Europa. Lugares donde mantener a las personas que huyen de la guerra, el hambre y la miseria y que arriesgan todo con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Δυστυχώς, η συνοριακή πολιτική της Ισπανίας ποτέ δεν ήταν φιλόξενη, ούτε είχε τη λογική της ενσωμάτωσης, αλλά πρωτίστως ήταν μια πολιτική των απελάσεων και της απόρριψης. Η Θέουτα και η Μελίλια είναι δύο πόλεις που ίσως μοιάζουν με την κατάσταση στα ελληνικά νησιά ή στη Λαμπεδούζα και κατά μία έννοια με όλο τον νότο της Ευρώπης. Πρόκειται για μέρη όπου κρατούνται άνθρωποι που διέφυγαν από τον πόλεμο, την πείνα, την αθλειότητα και που διακινδυνεύουν τα πάντα για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Estas ciudades españolas en Marruecos son restos del colonialismo. Son ciudades fortaleza totalmente rodeadas por grandes vallas con concertinas que separan dos mundos, el norte y el sur, el rico y el pobre. Llegar a ellas supone tener un pie en Europa. Αυτές οι ισπανικές πόλεις στο Μαρόκο είναι τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας. Είναι πόλεις φρούρια, εντελώς περικυκλωμένες από τεράστιους φράχτες με σηματοπλέγματα και που χωρίζουν στη μέση δύο κόσμους. Το βορρά με τον νότο, το πλούσιο κόσμο με το φτωχό κόσμο και το να φτάσει εκεί κανείς βέβαια σημαίνει ότι βρίσκεται με το ένα πόδι στην Ευρώπη. Η Ισπανία lleva años externalizando sus fronteras a nuestro país vecino Marruecos, que refuerza la seguridad y la violencia en su lado de la frontera a cambio de beneficios económicos y diplomáticos. Η Ισπανία εδώ και πολλά χρόνια έχει αναθέσει τη λειτουργία των συνόρων της στο Μαρόκο, στη γείτονα χώρα, το Μαρόκο. Έτσι το Μαρόκο ενισχύει την ασφάλεια και τη βία με αντάλλαγμα οικονομικά και διπλωματικά ωφέλη. La Guardia Civil Española también abusa de la fuerza con las personas que logran saltar las vallas. En muchas ocasiones les devuelven en caliente a Marruecos, donde reciben palizas de la policía marroquí. Esta situación es casi desconocida para la mayoría de los españoles, pues no hay casi periodistas que estén allí cuando esto sucede. Y se ha normalizado una situación de vulneración de derechos humanos que ocurre con impunidad desde hace 20 años. Η ισπανική αστυνομία επίσης κάνει κατάχρηση της δύναμής της, ασκεί βία στους ανθρώπους που κατορθώνουν να περάσουν τα σηματοπλέγματα. Σε πολλές περιπτώσεις τους ξαναγυρίζουν αμέσως πίσω στο Μαρόκο, όπου η μαροκινή αστυνομία τους ξυλοφορτώνει. Αυτή βέβαια η κατάσταση είναι άγνωστη για την πλειοψηφία των Ισπανών, αφού σχεδόν δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι εκεί για να καταγράψουν τι συμβαίνει και στην πραγματικότητα έχει καθιερωθεί μια διαδικασία παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οποία παραμένει ατιμόρυτη εδώ και 20 χρόνια. Lo más alarmante es que hace dos años el gobierno español, mediante la llamada ley Mordaza, introdujo un cambio en la ley de extranjería para legalizar el rechazo en frontera, ampliamente conocido como devoluciones en caliente. El comisario de Derechos Humanos y otros organismos internacionales ya han advertido a España en varias ocasiones de que esta práctica incumple la legalidad europea y no garantiza los derechos humanos.
Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι εδώ και 2 χρόνια η Ισπανική κυβέρνηση μέσω του νόμου Μορδάσα, του νόμου Φήματρο, όπως έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, έκανε μια αλλαγή στο νόμο που αφορά τους ξένους, νομοποιώντας την απόρριψη στα σύνορα, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως άμεση επιστροφή. Έτσι, η ΥΠΑΤΗ, Αμνηστία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει την Ισπανία πολλές φορές ότι αυτή η πρακτική δεν συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν εγγυάται το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Esta reforma de la ley tiene su origen en la tragedia de la playa de Ceuta en el Tarajal, donde en 2014 murieron 15 personas que intentaban llegar a nado desde Marruecos y fueron disparadas con pelotas de goma por la Guardia Civil. Αυτή η νομική μεταρρύθμιση έχει τις ρίζες της, η αιτία της βρίσκεται στη τραγωδία της παραλίας στη Θέουτα, την Ελταραχάλ, όταν το 2014 πέθαναν εκεί 15 άτομα που επιχείρησαν να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο και πυροβολήθηκαν με πλαστικές σφαίρες από την Ισπανική αστυνομία. Todavía ninguno de ellos ha sido juzgado por esta actuación y el entonces ministro de Interior, Fernández Díaz, hasta ahora sostiene que no se utilizó violencia innecesaria. Las 23 personas que sobrevivieron y que alcanzaron Ceuta fueron devueltas directamente a la policía marroquí sin su derecho a asistencia legal por una puerta en la valla, lo que es una práctica habitual, pero que ese día fue grabado y ampliamente difundido. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους αστυνομικούς δεν έχει δικαστεί για αυτή την πράξη, ενώ ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο Φερνάντες Διάς, μέχρι τώρα υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε αχρίαστη βία. Τα 23 άτομα που επιβίωσαν και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη Μελίγια στάλθηκαν αμέσως πίσω στη μαροκινή αστυνομία, χωρίς το δικαίωμα να έχουν νομική βοήθεια. Όμως εκείνη τη μέρα υπήρχε κάτι που δεν υπάρχει συνήθως, υπήρχαν δημοσιογράφοι στην περιοχή οι οποίοι βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το διέδωσαν. Además del cambio de la ley, las vallas de Ceuta y Melilla han sido reforzadas con vallas y concertinas adicionales, fabricadas por una empresa española que vende concertinas para muchas de las vallas que se están construyendo ahora en Europa. Πέρα από τις αλλαγές στο νόμο, οι φράχτες στη Θέουτα και στη Μελίγια ενισχύθηκαν με πλέον σηματοπλέγματα που κατασκευάστηκαν από μια ισπανική εταιρεία που πουλάει σηματοπλέγματα για φράχτες που φτιάχνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. La externalización de las fronteras a terceros países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos, como Marruecos, Turquía o recientemente Libia, o a entidades como Frontex, es un negocio millonario. Miles de millones que se usan para rechazar y dañar en lugar de para acoger y cuidar. Y ανάθεση των συνόρων σε τρίτες χώρες που δεν εγγυώνται καμία τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χώρες όπως το Μαρόκο, η Τουρκία και πρόσφατα η Λιβύη ή οι διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί και θεσμοί όπως η Frontex, στην πραγματικότητα είναι μια πίστη εκατομμυρίων, χιλιάδες εκατομμύρια, εκατομμύρια εκατομμυρίων που χρησιμοποιούνται για να βλάπτουν και να αποκλείουν κόσμο αντί να φροντίσουν τους ανθρώπους και να τους φιλοξενούν. El sistema construye fronteras para las personas, pero por supuesto no hay ninguna barrera para el dinero. El capitalismo permite que los ricos se aprovechen de la miseria y utilicen la falta de derechos en los países pobres para enriquecerse, pero ponen todos los medios posibles para que esas personas no vengan aquí. Το σύστημα φτιάχνει σύνορα για τους ανθρώπους, την ίδια στιγμή που για τα χρήματα δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, κυκλοφορούν ελεύθερα. Ο καπιταλισμός επιτρέπει οι πλούσιοι να αποφελούνται από τη φτώχεια, να εκμεταλλεύονται την έλλειψη δικαιωμάτων στις φτωχές χώρες και να πλουτίζουν. Την ίδια στιγμή όμως βάζουν όλων των ειδών τα εμπόδια, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην φτάνουν ποτέ εδώ. Hay que entender que la migración es un movimiento y como tal no puede ser parado. El movimiento es activo y no puede encerrarse ni silenciarse. La libertad de movimiento es un derecho que debería ser defendido para todos y todas, aunque en la práctica solo existe para los países llamados desarrollados. Somos personas que por nacer en un determinado lado del mundo, con nuestro pasaporte podemos darle la vuelta. Όμως χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η μετανάστευση στην πραγματικότητα είναι μια μετακίνηση και σαν τέτοια δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι κάτι που είναι σε κίνηση. Δεν μπορεί ούτε να φυλακιστεί ούτε να θυμωθεί. Η ελευθερία της μετακίνησης είναι ένα δικαίωμα που θα πρέπει να υποστηρίζεται από όλες και από όλους, παρόλο που στην πράξη υπάρχει μόνο για τις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες. Είμαστε λοιπόν όλοι άνθρωποι. Con la llamada crisis de los refugiados, Europa ha tenido que reaccionar frente a las miles de personas que cruzan el Mediterráneo procedentes de Siria y otros países de Oriente Medio.
με τη λεγόμενη κρίση των προσφύγων, η Ευρώπη αναγκάστηκε να αντιδράσει απέναντι στις χιλιάδες ανθρώπων που διασχίζουν τη Μεσόγειο και που έρχονται κυρίως από τη Συρία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Y ha reaccionado, como es habitual, tarde y de forma insuficiente. Las cuotas de reubicación de refugiados en distintos países no son suficientes, no se están gestionando con la urgencia que requieren y han condenado a miles de personas, muchas de ellos niños, a esperar. Condenadas a esperar sin poder hacer absolutamente nada, cada día más desesperados. El comportamiento de España en esto es, como siempre, vergonzoso. El martes 26 de septiembre se cumple el plazo de acogida de 17.337 personas refugiadas y faltan 15.449. Para nuestro gobierno son solo números, pero nosotras queremos acoger. Και η ισπανική κυβέρνηση αντέδρασε όπως συνηθίζεται, αργά και με ανεπάρκεια. Οι συμφωνίες για μετεγκατάσταση των προσφύγων σε διαφορετικές χώρες δεν είναι επαρκείς, δεν έχουν πάρει το χαρακτήρα του επίγοντος όπως θα έπρεπε και έτσι έχουν καταδικάσει χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσα τους πολλά παιδιά σε μια μεγάλη αναμονή. Είναι καταδικασμένοι να περιμένουν χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Κάθε μέρα είναι και πιο απελπισμένοι. Η αντιμετώπιση της Ισπανίας είναι όπως πάντα ντροπιαστική. Την 3η 26 Σεπτέμβρη λήγει η προθεσμία για τη μετεγκατάσταση 17.337 προσφύγων και δεν έχουν μετεγκατασταθεί οι 15.349 από αυτούς. Για την κυβέρνησή μας, βέβαια, αυτά είναι μόνο νούμερα, όμως εμείς θέλουμε να τους υποδεχτούμε και να τους φιλοξενήσουμε. Y aquí viene lo realmente importante. ¿Qué podemos hacer nosotras, las personas normales y corrientes, que aguantamos tantos problemas? Las políticas de austeridad, los recortes, la privatización de servicios públicos, la precariedad laboral, el desempleo, los desahucios, el hambre. Podemos estar juntas, podemos tejer red y no rendirnos. Και εδώ έρχεται το πραγματικά σημαντικό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε οι απλοί άνθρωποι που υποφέρουμε από όλα αυτά τα προβλήματα, από τις πολιτικές της λιτότητας, τις περικοπές, τις ιδιωτικοποίησεις των δημοσίων υπηρεσιών, την ανασφάλιση στην εργασία, την ανεργία, τις εξώσεις, την πείνα. Μπορούμε να είμαστε μαζί ενωμένοι. Μπορούμε να φτιάχνουμε δίκτυα και να μην παρετούμαστε. De la misma forma que miles de nuestros jóvenes y no tan jóvenes emigran a otros lugares para buscar trabajo o crear un futuro mejor, otros tantos miles llegan a nuestros países con la misma esperanza. No hay diferencia entre nosotras porque no hay diferencia entre la raza humana. Mientras las personas estemos preocupadas por nuestros problemas individuales, divididas entre nosotras, los poderosos ganan. Ellos los quieren dormidos, ignorantes, solos. Με τον ίδιο τρόπο που χιλιάδες νέες και νέοι και άλλοι όχι τόσο νέοι φεύγουν από τις χώρες μας και αναζητούν εργασία για ένα καλύτερο μέλλον, άλλες τόσες χιλιάδες φτάνουν στις χώρες μας με την ίδια ελπίδα. Δεν υπάρχει λοιπόν διαφορά ανάμεσά μας, γιατί δεν υπάρχουν διαφορές στην ανθρώπινη φυλή. Όσο οι άνθρωποι είμαστε απασχολημένοι με τα δικά μας προσωπικά προβλήματα, διασπασμένοι, οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι ισχυροί, μας θέλουν κοιμισμένους, μας θέλουν να είμαστε στην άγνοια, μας θέλουν μόνους. Pero ya no tenemos miedo. Hay muchas personas solidarias que se ayudan unas a otras para construir un lugar mejor donde vivir, para demostrar que hay alternativas al capitalismo salvaje y que podemos utilizar la autogestión y la solidaridad como herramientas de cambio, como forma de vida. Όμως πια δεν φοβόμαστε, υπάρχουν πολλά αλληλέγγυα άτομα που βοηθούν το ένα το άλλο για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο μέσα στον οποίο να ζούμε, που δείχνουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές σε αυτόν τον αύριο καπιταλισμό και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυτοδιαχείριση και την αλληλεγγύη ως εργαλεία αλλαγής και ως τρόπο ζωής. Por ejemplo, aquí en Atenas se están construyendo alternativas maravillosas en los squad, donde la solidaridad es la bandera y personas de todas las nacionalidades conviven juntas, comparten lo que tienen, aprenden unas de otras y se dignifican. Για παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα έχουν δημιουργηθεί υπέροχες εναλλακτικές σε καταλήψεις, όπου υπάρχει και κυματίζει η σημαία της αλληλεγγύης, όπου άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων ζουν μαζί, μοιράζονται αυτά που έχουν, μαθαίνουν ο ένας από την άλλη και επαναχτούν την αξιοπρέπειά τους. En España hay muchas organizaciones y colectivos que se autoorganizan para defender sus derechos y plantarle cara al sistema. En Barcelona y Madrid, los migrantes que sobreviven vendiendo sus productos a los turistas y locales en las calles, llamados manteros, sufrían abusos policiales constantes, con el riesgo de acabar encerrados en un CIE, centro de internamiento de extranjeros, y posteriormente deportados. Στην Ισπανία υπάρχουν πολλές οργανώσεις και συλλογικότητες που αυτοοργανώνονται για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους και να ορθώσουν το ανάστημά τους στο σύστημα.
Για παράδειγμα, στην Βαρκελόνη και τη Μαδρίτη, οι μετανάστες επιβιώνουν πουλώντας προϊόντα στους δρόμους σε τουρίστες και ντόπιους. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι ματέρος, αυτοί ας πούμε, που κρατούν σεντόνια, γιατί στα σεντόνια έχουν τα πράγματα που πουλούν. Αυτοί είναι θύματα της συνεχούς αστυνομικής βίας και κινδυνεύουν να βρεθούν στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών ή να απελαθούν. Ahora están uniendo los sindicatos propios junto con personas locales y se están empoderando. Conocen sus derechos, se sienten más seguros pues cuentan con apoyo humano y legal. Hace poco han sacado su propia marca llamada Top Manta para demostrar que no son ninguna mafia. Solo son personas sin documentación que se ganan la vida. Όμως πλέον αυτοί οι άνθρωποι είναι ενωμένοι, είναι ενταγμένοι σε δικά τους σωματεία, μαζί με ντόπιους, έχουν αρχίσει και χειραφετούνται, αρχίζουν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια γιατί έχουν νομική και ανθρωπιστική βοήθεια και μάλιστα πριν από κάποιο καιρό έβγαλαν και μια δικιά τους μάρκα που την ονόμασαν Top Manta για να αποδείξουν ότι δεν είναι κάποια μαφία, είναι απλά άνθρωποι χωρίς καρδιά που προσπαθούν να βγάλουν το προς το ζήτημα. En España es muy potente el lema «Ninguna persona es ilegal». Y no hacemos distinción entre refugiados y migrantes, pues todos huyen, todos sufren y todos ellos luchan. Ένα πολύ δυνατό σύνθημα που έχουμε στην Ισπανία είναι το «Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος» και με αυτόν τον τρόπο έτσι δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις πρόσφυγες και μετανάστες. Όλοι από κάπου φεύγουν, όλοι από κάπου όλοι υποφέρουν, όλοι παλεύουν. Existen también muchos colectivos bajo el lema «Refugiadas, bienvenidas» o «Queremos acoger» que insisten que se cumplan los derechos humanos y que se garantice la Convención de Ginebra del derecho al asilo. Υπάρχουν επίσης πολλές συλλογικότητες κάτω από το σύνθημα «Καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» και το σύνθημα «Θέλουμε να σας φιλοξενήσουμε» που επιμένουν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά ανθρώπινα δικαιώματα, ότι πρέπει να υπάρχει εγγύηση για τη τήρηση της Συμφωνίας της Γενέβης για το δικαίωμα στο άσυλο. Las personas de Europa tenemos el deber de defender los derechos humanos. Y hay una Europa que está en decadencia y que ha olvidado valores como paz, justicia y libertad. Οι Ευρωπαίοι έχουμε το καθήκον να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε παρακμή, που έχει ξεχάσει αξίες όπως η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία. Solo el pueblo salva al pueblo. Porque resistimos y luchamos juntas. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, γιατί ζούμε, αντιστεκόμαστε και παλεύουμε μαζί.